το Γιώργο, επειδή βρισκόμαστε και στον Αντένα, δεν ξέρω πώς να πω αυτά που θέλω να πω. Όχι, εντάξει, νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τη λεπτότητα της θέσης και λόγω του ότι είμαστε στον Αντένα, να είμαστε σωστοί σε αυτούς που μας πληρώνουν, αλλά και στο... Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει με επιλογές που πραγματικά δεν ξέρω από πού προήλθαν. Εγώ εκεί έχω ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πρόσωπο το οποίο το θέλεις πάρα πολύ. Όταν ήρθαμε εδώ στον Αντένα, είχαμε πριν πάρα πολλές προτάσεις από πολλά κανάλια. Ναι. Τότε ήταν και άλλη εποχή. Δεν το λέω προς Θεού, μη φανώ. Το ξέρουμε και εμείς από το ρεπορτάζ αυτό. Στο Μέγκα δεν είχαμε ανανεώσει πολλές προτάσεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι πολλές προτάσεις και καλές προτάσεις και οικονομικά. Και ο Γιώργος ήταν αυτός που έλεγε: πάμε στον Αντένα που είναι ο Λάτσιος. Αυτή είναι η αλήθεια. Που είναι και ένα κανάλι, που είναι ο Αντένα, είναι πιο συγκροτημένο. Mm-hmm. Ένα παλιό καλό κανάλι που θύμιζε λίγο το Μέγκα από όπου είχαμε φύγει. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, έλεγα πάμε εκεί που είναι η καλύτερη οικονομική πρόταση. Γιατί είμαι λίγο πιο αυστηρή επαγγελματίας. Μετά πάλι είχε προτάσεις. Αλλά πάντα τιμούσε το συμβόλαιο. Ραντεβού είχαν γίνει πάρα πολλά και ποτέ δεν βγήκε προς τα έξω τι ραντεβού είχε κάνει καθόλου αυτά τα χρόνια. Κι εγώ μαζί. Αλλά ποτέ. Κανείς δεν είχε πει θα πάνε κάπου αλλού. Κανείς, ούτε είχε γραφτεί ποτέ. Πάντα το συμβόλαιο ήταν κάτι πολύ πάνω για τον Γιώργο και συνεχίζει να είναι. Ξαφνικά λοιπόν, ενώ έρχεται το Voice που έγινε μεγάλη επιτυχία, έρχονται πολλά προγράμματα. Κάνει το Late Night και με τι μέσο όρο τρέχατε? 26%. Μέσο όρο συνολικό. Συνολικό τη εκπομπή. Δεν λέω τώρα μία εκπομπή που έκανε 38 ή μία εκπομπή που έκανε 15. Κόβεται μία εκπομπή. Ότι τα κανάλια δεν δίνουν δεύτερες ευκαιρίες, γενικά τα κανάλια, σε εκπομπές που δεν πάνε καλά, γιατί τα οικονομικά είναι δύσκολα και δεν μπορούν και οι άνθρωποι να υποστηρίξουν προγράμματα, να δώσουν χρόνο όπως γινόταν παλιά, αυτό υφίσταται και είναι μια αλήθεια και δεν μπορείς να πεις και κάτι. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά πραγματικά έχω ένα ερωτηματικό, ποιος και γιατί. Και μετά με κάτι δελτία τύπου, δηλαδή το θεωρώ πολύ φτηνό και θεωρώ όταν θέλεις να κάνεις κακό σε κάποιον και σε μία εκπομπή, σου γυρνάει. Σου γυρνάει και σου γυρνάει επί 100 στη ζωή για το να είναι δίκη. Ορίστε. Το κάρμα είναι αυτό. Ναι, το κάρμα. Ναι. Το κάρμα. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει αρχισυντάκτης της Real Life, όταν πρωτοβγήκε η Real Life, τότε, ναι, το θυμόμαστε, με μεγάλη επιτυχία, αρχιστάξεις ήταν ο Γιώργος. Έχεις κάνει άπειρες ώρες σε ραδιόφωνα. Έχεις κάνει δελτίο ειδήσεων. Έχεις κάνει εκπομπές, ψυχαγωγικές, ψιλονημερωτικές, παιχνίδια, τηλεπαιχνίδια. Δεν χρειάζεται τώρα αυτή τη στιγμή να βγούμε και να πούμε «Αχ Γιώργο, είμαστε μαζί σου». Δηλαδή, θεωρώ για να είμαι και ειλικρινής και να μην λέω και πολλά και κουράζουμε και τον κόσμο, ότι αν ο Γιώργος είχε σταματήσει το συμβόλαιο του από την πρώτη στιγμή, εγώ είμαι και εδώ και το λέω. Εάν σου κόβουν την εκπομπή, γεια σου. Θέλουν να σε κυνηγήσουν για τα λεφτά, ας σε κυνηγήσουν. Θα ήταν απέναντι αυτή τη στιγμή σε μια ζώνη και θα τα είχε πάρει όλα. Ας τολμούσε να τον είχαν αφήσει να πάει απέναντι. Νομίζω τα είπες όλα. Ναι, εγώ δεν νομίζω θέλω να πω τίποτα. Νομίζω η Φέη τα είπε όλα και τα είπε πολύ ωραία. Ναι.